Κύρια μου εξωσχολική δραστηριότητα ήταν το κολύμπι, με το οποίο ασχολούμαι από την έκτη δημοτικού, θα έλεγα. Σκοπεύω να ξεκινήσω τις σπουδές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον ερχόμενο Αύγουστο, όπου θα δηλώσω ως αναποφάσιστος ή undecided, έχεις αυτή τη δυνατότητα να επιλέξεις την Αμερική. Αν δεν βρω κάτι που να μου τραβάει την προσοχή ή το ενδιαφέρον, ήδη στο πρόγραμμα IB που είμαι στα εκπαιδευτήρια Δούκα, μου αρέσουν πολύ η χημεία και τα οικονομικά, οπότε ίσως πάρω ένα από τα δύο ή τα συνδυάσω κάπως με ένα διπλό major ή ένα major και minor. Η συνεργασία μας με τα εκπαιδευτήρια Δούκα ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, όπου βάσει της φήμης που είχε με το 100% ποσοστό των μαθητών που μπήκαν στην πρώτη τους επιλογή, είπαμε με τον πατέρα μου να το δοκιμάσουμε. Έτυχε και εγώ να ταιριάζω για τα εκπαιδευτήρια Δούκα και τα εκπαιδευτήρια Δούκα να είναι η καλύτερη επιλογή για μένα. Συνδυάζανε κατάλληλα ακαδημαϊκό και αθλητικό. Ναι, θα πω ότι σίγουρα είμαι πολύ δικαιωμένος από την επιλογή με τα εκπαιδευτήρια Δούκα, καθώς πρώτον μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω το IB και δεύτερον τα πανεπιστήμια στα οποία έχω αιτηθεί εκτιμούν πάρα πολύ το πρόγραμμα. Τα περισσότερα δίνουν ακόμα και ώρες αναλόγως με τους βαθμούς που θα έχεις επιτύχει, ανάλογες διδακτικών ωρών στο πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά μπορώ να κερδίσω ίσως και χρόνο με αυτή την ευκαιρία. Άλλες ευκαιρίες που μου ανοίγονται με την υποτροφία συγκεκριμένα είναι ότι πρώτον μου είναι ένα καθαρό ατού να γράφω μέσα στο βιογραφικό μου ότι φίτησα με υποτροφία σε ένα σχολείο. Και επίσης μου δόθηκε και η ευκαιρία, όπως ξαναείπα, να ζήσω το IB, κάτι που δεν θα είχα τη δυνατότητα να κάνω αλλιώς.